Επίθεση σε όλα τα μέτωπα έχει εξαπολύσει ο κυβερνητικός στρατός στη Συρία, ενώ αυξάνεται συνεχώς ο φόρος αίματος των αμάχων. Μαχητικά του καθεστώτος Άσαντ έπληξαν για πρώτη φορά από την έναρξη του εμφυλίου τις υποκουρδικό έλεγχο συνοικίες της πόλης Χασάκα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Αμερικανικού Πενταγώνου, αεροσκάφη της συμμαχίας υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες απογειώθηκαν για να προστατεύσουν τις συνεργαζόμενες χερσαίες δυνάμεις των Κούρδων, χωρίς πάντως να εμπλακούν σε αερομαχίες. Οι κάτοικοι της Χασάκα καταγγέλουν ότι χτυπήθηκαν πολιτικοί στόχοι. Υπάρχουν αναφορές για δεκάδες νεκρούς το τελευταίο 48ωρο, ενώ χιλιάδες άμαχοι εγκαταλείπουν την πόλη. Σύμφωνα με τη Δαμασκό, οι επιθέσεις ήταν απάντηση στις εντυνόμενες προκλήσεις των κουρδικών δυνάμεων που επιχειρούν να καταλάβουν πλήρως την πόλη. Την ίδια ώρα, για πρώτη φορά από την εμπλοκή της Μόσχας στη σύγκρουση, ρωσικά πολεμικά πλοία έπληξαν από τη Μεσόγειο στόχους κοντά στο Χαλέπι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, χτυπήθηκαν θέσεις του Ισλαμιστικού μετόπου Φατάχ Αλ-Σαμ που πρόσφατα αποσχίστηκε από την Αλ-Κάιντα. Η Μόσχα δηλώνει ότι στηρίζει την πρόταση του ΟΗΕ για 48 ώρια εκεχηρία στο Χαλέπι.